Λοιπόν, χθες είδαμε η Μιλένα. Αυτή, λοιπόν. Μισό λεπτό, Μιλένα μου. Χθες είδαμε ένα μέρος αυτής της συνέντευξης. Σήμερα θα δούμε το υπόλοιπο μέρος αυτής της συνέντευξης, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και θέλω όταν επιστρέψουμε να βάλουμε στην παρέα μας και την κυρία Καρακίτσιου, η οποία είναι ειδική επιστήμον, είναι και εγκληματολόγος, είναι και ψυχολόγος. Η κυρία Βάνα Παπακίτσου θα είναι κοντά μας. Όμως πάμε να δούμε. Ήδη είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κυρία Παπακίτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, αυτό το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Επιθυμίζω ότι πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι η αδερφή του πατριού της Ειρήνης, του ανθρώπου ο οποίος έχει καταγγελθεί για βιασμό. Συγκατοικούσε, έμενε ένα διάστημα με την Ειρήνη και συνέβησαν αυτά τα οποία καταγγέλει. Να το δούμε. Πήγε να με πνίξει με κορδέλα. Να με έχει καταστρέψει πάρα πολύ η Ειρήνη. Το παράταγε το παιδί της χωνόταν και έφευγε. Την έχω ικανή για όλα. Η γυναίκα που γνωρίζει καλύτερα και όσο κανένας άλλος την Ειρήνη Μουρτζούκου συγκλονίζει με τη μαρτυρία της στο Open τώρα με τα περιστατικά βίας που βίωσε με την 24χρονη όσο συζούσαν. Την Ειρήνη την γνωρίζω από το 17, συζούσαμε μαζί. Είμαι η πρώτη κοπέλα που έχει βιώσει πράγματα από την Ειρήνη. Εμένα πήγε να με πνίξει με κορδέλα στον ύπνο μου, όπως και ήμουν εγώ ρε παιδί μου τέλος πάντων. Πήρε την κορδέλα και πήγε να με πνίξει. Και άρχισα εγώ να κοπανάω τα χέρια μου στις στάβλες και έτσι με πήραν η είδηση οι φίλες μου. Οι γονείς μου βλέπαν τα σημάδια μου και μου λέγανε συνήθως γιατί δεν τη διώχνω. Και λέω, δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να τη διώξω. Σε χτυπούσε. Εννοείται. Μου είχε ανοίξει τη μύτη. Βασικά, εμένα με έχει καταστρέψει πάρα πολύ η Ειρήνη. Δεν της έκανα κάτι. Απλά συζούσε μαζί μου γιατί ήξερα ότι δεν είχε κανέναν. Βασικά, εγώ έχω κάνει μήνυση για εξύβριση και για απειλές της Ειρήνης. Πότε έκανες τη μήνυση? 25 Οκτωβρίου την έκανα τη μήνυση αυτή. Φέτος εννοείς? Ναι, εννοείται. Μετά από σένα, ισχύει ότι κακοποιούσε και χτυπούσε την ανήλικη κοπέλα? Εννοείται αυτό. Και την κοπέλα την ξέρω πολύ προσωπικά. Την είχα πιάσει κιόλας, της είχα πει δύο κουβέντες, της είχα πει μακριά από την Ειρήνη. Γιατί δεν την ξέρεις καλά, την έχω ζήσει. Αυτή η κοπέλα εντάξει, έχει περάσει και αυτή το αβίωτο. Αλλά αυτή είναι όμως μια διαφορά. Δεν πήγε να τη σκοτώσει όπως πήγε εμένα να μου σκοτώσει τον ύπνο μου. Για τα άλλα παιδιά, πιστεύεις ότι έχει εμπλοκή η Ειρήνη? Θα έλεγα πως ναι. Ναι. Την έχω ικανή για όλα. Το περιστατικό εσύ που ήταν έγκυος η Πόπη και τη χτύπησε η Ειρήνη, το ξέρεις? Ναι, εννοείται, εκεί ήμουνα. Απ' έξω από το σπίτι μου έγινε αυτό. Ήταν μεθυσμένη, σταμάτησε με ένα αυτοκίνητο τότε, κατέβηκε κάτω και της άπεσε το ξύλο τη γυναίκα. Της έδινε μπουνιά στην κοιλιά. Είναι αλήθεια αυτό. Και κρατούσε και μαχαίρι. Εγώ δεν εμπλέκτηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί φοβήθηκα. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα. Είχε γυρίσει τόσο πολύ το μάτι της, που δεν την αναγνώριζες καν. Όσον αφορά την αδερφή της, τη Γογό, εσύ είχες καταλάβει ποτέ να την ζηλεύει, να την πειράζει? Είχα δει την Ειρήνη να την εχματελεύεται πάρα πολύ με το πρόβλημα που έχει η κοπέλα. Δηλαδή, αυτό με το γάμο που λένε, ναι, το είχε κάνει η Ειρήνη. Το είχε κάνει για να της πάρει τα λεφτά. Ή έβαζε τη Γογό να παίρνει λεφτά από τον πατέρα της, τον Μουρτζούκο, για να τα στέλνει στην Ειρήνη. Ή την έχει κλέψει πάλι τη μικρή. Έχει μπει μέσα στο σπίτι της μικρής και την έχει κλέψει. Πραγματικά συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία. Κυρία Παπακίτσου, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ειρήνη είναι ένα κορίτσι, μια νεαρή γυναίκα η οποία συχνά πυκνά έχει εξάρσεις. Θυμού να υπενθυμίσουμε ότι τέτοιου είδους κακοποιητικές συμπεριφορές έχει καταγγείλει και η μητέρα της, η οποία είπε ότι όταν ήταν έγκυος αποπειράθηκε και την χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι. Τα ίδια έχει καταθέσει και η Καλλιόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη, για κάποια επεισόδια τα οποία συνέβαιναν. Έχουμε τα ηχητικά ντοκουμέντα με μία 17χρονη, την οποία την χτύπαγε ανελέητα και αποπειράθηκε ουσιαστικά να τη δολοφονήσει και προσπαθούσε αυτό το κοριτσάκι να καταγγείλει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στην αστυνομία και την απέτρεπε να ειδοποιήσει τις αρχές. Βλέπουμε λοιπόν, κυρία Παπακίτσου, ότι όταν εκνευρίζεται, όταν χάνει τον έλεγχο, γίνεται εκτός εαυτού και δυστυχώς καταφεύγει και στη σωματική βία εκτός από τη λεκτική. Mm-hmm.
Κύριε Κουσουλεύ, όλα αυτά που βγάζετε κάθε μέρα δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω, γιατί τώρα έχω μείνει και παρακολουθώ έτσι την πορεία του ρεπορτάζ. Αρχικά να κάνω ένα πρώτο σχόλιο. Παρατηρώ ότι όσο δεν μιλάει η Ειρήνη τώρα, τουλάχιστον στις κάμερες, μιλάνε οι υπόλοιποι άνθρωποι, αποκαλύπτοντας στοιχεία και συμπεριφορές, τις οποίες πολύ λυπάμαι που δεν είχαν, το έχω ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει μαζί πολύ νωρίτερα για να έχουμε προλάβει καταστάσεις και γεγονότα. Αυτή η τελευταία μαρτυρία τώρα που ακούω από την φίλη, την πρώην σύντροφο, που δείχνει και σε πολύ μεγάλη ένταση και τον κακοποιητικό της χαρακτήρα, είναι κάτι που θα έπρεπε να προβληματίσει πάρα πολύ, γιατί η κακοποίηση δεν σταματά σε ένα άτομο, έτσι, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα άτομα. Επίσης δείχνει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο του χαρακτήρα της σε σχέση με τις σχέσεις της, τις πολύ στενές και τις συντροφικές όπως βλέπουμε τώρα και που έχω ξαναπεί για το θέμα του ελέγχου και της κυριαρχίας και για το κομμάτι της συναισθηματικής βίας αλλά και σωματικής κακοποίησης. Οπότε μας δείχνει η συμπεριφορά αυτή, εγώ σχολιάζω τη συμπεριφορά έτσι και όλα αυτά που ακούγονται, μας δείχνει ότι μπορεί να είναι ένα άτομο που μπορεί να περάσει και σε άλλες μορφές κακοποίησης, πιο έντονες, πιο επικίνδυνες, οτιδήποτε. Επίσης θέλω να σχολιάσω κάτι που ακούστηκε πριν σε σχέση με τις δοσοληψίες, με τα χρήματα, όλα αυτά, γιατί κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση όλα αυτά τα οποία, για τα οποία κιόλας για κάποια από αυτά κατηγορείται. Ένα άτομο το οποίο δεν έχει στόχους, δεν έχει αξίες, δεν έχει κανόνες, δεν έχει πάρει ό,τι θα μπορούσε να πάρει ενδεχομένως από το οικογενειακό περιβάλλον και μετέπειτα από άλλα περιβάλλοντα, κοινωνικοποίηση, σχολεία κτλ. Προφανώς θα ψάξει να βρει τρόπους να βρει χρήματα, οι οποίοι δεν θα είναι οι νόμιμοι τρόποι. Άρα, περιμένουμε και σε όλη αυτή τη συμπεριφορά να δούμε και παρανομίες που αποκαλύπτονται σιγά-σιγά. Οπότε, σκιαγραφείται ένα προφίλ, και αυτό μπορούμε να το πούμε πια. Δεν χρειάζεται, γιατί ακούω και πάρα πολλά σχόλια ότι χαρακτηρίζουμε την προσωπικότητά της. Όχι, εγώ νομίζω ότι είμαι προσεκτική λίγο στους χαρακτηρισμούς μου, αλλά φαίνεται από τα στοιχεία που αποκαλύπτονται ότι πράγματι είναι μια προσωπικότητα η οποία δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα επίπεδα και στις σχέσεις της και στην οικογένειά της και σε άλλα πρόσωπα και εύχομαι, όχι και σε αυτό που όλοι φανταζόμαστε, στην εμπλοκή με αυτούς τους θανάτους. Αλλά αν είναι και σε αυτό, μιλάμε για κάτι πολύ δύσκολο και πολύ χειρότερο, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπουμε πάντως όλοι, κυρία Παπακίτσου και κύριε Γκαβέλα και κυρία Μάρκου, να την περιγράφουν ως ένα άτομο το οποίο δεν είχε αναστολές. Έχανε τον έλεγχο συχνά. Εγώ το έχω ζήσει και από κοντά όλο αυτό το οποίο, το οξύθιμο εννοώ του χαρακτήρα της. Βέβαια, αυτό από μόνο να του βέβαια δεν την κάνει δεν την κάνει. Και εμείς δεν λέμε, και εμείς δεν λέμε για όνομα του Θεού ότι εμπλέκεται σε όλες αυτές τις ιστορίες. Ερευνάται αυτή η υπόθεση από τον ανθρωποκτονία.